Με αίμα εμποδίστηκε επικείμενη ουκρανική επίθεση στο Σολεντάρ Μπαχμούτ. Ρωσί κομμάτος με άρματα TAF-90M έπληξαν συγκεντρωμένες δυνάμεις. Σύμφωνα με πρόσφατη δημοσίευση του ρωσικού κρατικού καναλιού της Γιέζδα, λοιπόν, το οποίο διαχειρίζεται το ίδιο το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας, αλλά εξπλωτιστές από την ρωσική πόλη Τούλα κατάφεραν με άρματα μάχης να αποθήσουν τις ουκρανικές δυνάμεις στην κατεύθυνση του Σολεντάρ Μπαχμούτ, αποτρέποντας τη συγκέντρωση μεγάλης ποσότητας ανθρώπινου δυναμικού και εξοπλισμού. Από ό,τι φαίνεται, τα σχέδια του Κιέβου προέβλεπαν μια επικείμενη επίθεση σε αυτή την κατεύθυνση του μετόπου. Το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας δημοσίευσε υλικό από την μαχητική εργασία των πληρωμάτων των αρμάτων μάχης τύπου TAF-90M στην ζώνη του πολέμου. Στον λόγο βίντεο, ένα από τα άρματα TAF-90M φαίνεται να καταστρέφει ουκρανικά οχυρά και ανθρώπινο δυναμικό με ακριβή πυρά. Το πλήρωμα χρειάζεται να προσεγγίσει όσο περισσότερο μπορεί τον ουκρανικό στόχο, έτσι ώστε να εξαπολύσει άμεσες βολές. Ο εχθρός τώρα συγκεντρώνει δυνάμεις κυρίως σε μικρές ομάδες, τις οποίες πρέπει να χτυπήσουμε με άμεσες βολές για να εμποδίσουμε την συγκέντρωσή τους σε μεγάλη ποσότητα. Μπαίνουν σε μικρές ομάδες και κρύβονται στις αποκαλούμενες αλεπότρυπες μέσα σε χαρακώματα, δήλωσε ο διοικητής της δημιουργίας αρμάτων μάχης με το ψευδώνυμο TOMS. Το πλήρωμα του ρωσικού άρματος μάχης βρέθηκε υπό ισχυρά εχθρικά πυρά περισσότερες από μία φορές κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης, ωστόσο κατάφερε πάντοτε να βγει νικητής της μονομαχίας, ανέφερε η Γιέζδα. Όπως δήλωσε και ο διοικητής TOMS, ο ίδιος κατάφερε μόνος του να καταστρέψει 5 ουκρανικά άρματα μάχης και 4 τεθωρακισμένα οχήματα του Κιέβου. Προηγουμένως, ο Ρώσος Υπουργός Άμυνας Σεργέη Σοϊγκού έλεγξε την οργάνωση της εκπαίδευσης που λαμβάνουν οι Ρώσοι στρατιώτες που θα επιχειρήσουν σύντομα άρματα μάχης τύπου TAF-90M στην Ουκρανία. Λίγο πιο συγκεκριμένα, ο ίδιος ο Υπουργός Άμυνας της Ρωσικής Ομοσπονδίας, Σεργέη Σοϊγκού, έλεγξε την οργάνωση της εκπαίδευσης των μελλοντικών πληρωμάτων αρμάτων μάχης TAF-90M σε ένα εκπαιδευτικό πεδίο της νότιας στρατιωτικής περιφέρειας των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.